γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι που ξέρουν πρέπει να μιλάνε. Η καθηγήτρια επιδημιολογίας της ιατρικής, η κυρία Αλληνού, είναι κοντά μας. Καλησπέρα, κυρία Αλληνού. Καλησπέρα σας, κύριε Βαγγελάτο. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε μπροστά στο να έχουμε ένα μικρό άνοιγμα. Κομμωτήρια, βιβλιοπολία, να το πω και αστεία, να φροντίσουμε το κεφάλι και απ' έξω και από μέσα. Έχει ένα συμβολισμό η ιστορία. Ίσως, ναι. Ένα κύκλο. Τι λέτε? Κοιτάξτε, η αρχή είναι ότι αποφεύγουμε το συνωστισμό και ενθαρρύνουμε την τήρηση των μέτρων. Αν μπορούμε, οπουδήποτε μπορούμε, να αποφύγουμε το να υπάρχουν άνθρωποι σε απόσταση λιγότερη από 2 μέτρα ο ένας από τον άλλον και ταυτόχρονα να φοράνε μάσκα και να αερίζουν το χώρο με φυσικό αερισμό, είμαστε σχετικά λιγότερο σε μικρότερο κίνδυνο. Μηδαμινός κίνδυνος δεν υπάρχει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο. Άρα εσείς θεωρείτε ότι είναι η στιγμή, μπορούμε με σχετική ασφάλεια και με μεγάλη προσοχή πάντα να ανοίξουμε κομμωτήρια και βιβλιοπολία? Εξαρτάται από τον τρόπο που θα λειτουργήσει το άνοιγμα. Αν τα κομμωτήρια έχουν τη δυνατότητα να φέρνουν και φρέσκο αέρα, να ανοίγουν παράθυρα και πόρτες, το ίδιο και για τα βιβλιοπολία, αν μπορούν να τηρούν αποστάσεις 2 μέτρων, που είναι εξαιρετικά δύσκολο βέβαια στη λειτουργία του κομμωτηρίου, αλλά τουλάχιστον λειτουργεί μόνο για εκείνες τις εργασίες που δεν δημιουργούν πρόβλημα στη χρήση της μάσκας, να φοράνε δηλαδή οπωσδήποτε μάσκα και οι πελάτες και οι εργαζόμενοι, και να μην υπάρχει παραπάνω από ένας-δύο πελάτες, ένας-δύο εργαζόμενοι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι μια περιορισμένη λειτουργία της αγοράς. Ακριβώς. Άρα λέμε ότι αν προσέξουμε, προφανώς δεν υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος. Μπαίνω στο επόμενο τώρα. Ακούμε. Αλλά ότι δεν είναι μηδενικός ο κίνδυνος. Δεν είναι μηδενικός. Να το θυμόμαστε αυτό. Αν πάμε παραπέρα. Καταστήματα παιχνιδιών που είναι στη συζήτηση. Κάποια συνοικιακά μαγαζιά. Και μετά εμπορικά κέντρα. Εκεί τι λέτε? Νομίζω ότι στα εμπορικά κέντρα, όπως τα γνωρίζουμε στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν εμπορικά κέντρα τα οποία να μπορούν να φέρνουν φρέσκο αέρα. Δηλαδή να ανοίγουν πόρτες, παράθυρα. Και επίσης δεν είναι εύκολο να ελέγξεις το συνωστισμό, γιατί μπορεί να ελέγχεις το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που θα μπουν στο εμπορικό κέντρο, αλλά πώς θα ελέγξεις πώς θα κινηθούν μέσα στο εμπορικό κέντρο οι άνθρωποι. Ναι. Οπότε έχει αυτά τα δύο προβλήματα. Εγώ αυτά τα δύο. Άρα εσείς είστε υπέρ ή κατά του να ανοίξει παραπάνω το εμπόριο? Το να ανοίξουν μικρά μαγαζιά, συνοικιακά μαγαζιά, στα οποία δεν θα μπαίνει παραπάνω από ένας πελάτης κάθε φορά, με μάσκα και με ανοιχτή την πόρτα ίσως, δεν μου φαίνεται πιο επικίνδυνο από ότι το να ανοίξει το κομμωτήριο. Μάλιστα. Το ίδιο ισχύει και για τα μικρά βιβλιοπολία. Για να εξυπηρετηθούν και συναισθηματικά και ουσιαστικά μερικοί άνθρωποι και να διασφαλιστεί κάποιο εισόδημα. Μάλιστα. Για τους επαγγελματίες. Νομίζω ότι εκεί που κρίνεται η υπόθεση είναι να μπορέσει η πολιτεία να επιδοτήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους και το εισόδημά τους, ώστε με ασφάλεια να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Να το δούμε αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά μοιάζει να έχει δρόμο ακόμα. Κυρία Αλληνού, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αθηνά Αλληνού, καθηγήτρια επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.